Να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και κυρίως τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Να σας πω δύο πράγματα καταρχήν, τι είναι ο καθένας και τι είναι το επιμελητήριο και τι είναι οι εμπορικοί σύλλογοι. Το επιμελητήριο καταρχήν δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης. Στην ουσία είμαστε οι σύμβουλοι σας, διότι παίρνουμε το πνεύμα της αγοράς, την ανάσα της αγοράς, και προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι ώστε να προωθήσουμε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου μας. Και βέβαια, σε γενικότερο επίπεδο, σε όλη τη χώρα, η Ένωση Επιμελητηρίων κάνει τις σχετικές παρεμβάσεις και προτάσεις για να έρθει αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη. Η Ομοσποδία είναι κατεξοχήν το συνδικαλιστικό μας όργανο, όπου είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μάλλον την δύσκολη δουλειά, θα έλεγα, στο κομμάτι της καθημερινότητας, και το ίδιο βέβαια ισχύει για τον Εμπορικό Σύλλογο. Το επιμελητήριό μας έχει περίπου 13.500 μέλη σε όλο τον Νομοκαβάλας. Η Ομοσπονδία έχει 3.500 μέλη και ο Εμπορικός Σύλλογος γύρω στα 700. Κάπου εκεί. Λοιπόν, ξεκινώντας να σας πω ότι το επιμελητήριο είναι από τα παλαιότερα επιμελητήρια της χώρας. Να φανταστείτε ότι είμαστε το ίδιο προεδρικό διάταγμα μαζί με τα επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαμε το 1918, άρα το 2008 είχαμε τα 90 χρόνια μας και τα γιορτάσαμε εδώ με την Γενική Συνέλευση που κάναμε. Εκλέγεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιο κάθε 4 χρόνια. Η παρούσα διοίκηση είναι στην δεύτερη τετραετία της και προσπαθούμε όσο μπορούμε, οι θέσεις δεν είναι αμοιβόμενες κανενός, στον ελεύθερο χρόνο μας προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα που αφορούν, που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.